Δημήτρη Ερλίτς, ελληνικό στίχος έχει κάνει ο Θάνος Παπα-Νικολάου, που έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες, το Σφύριξα και Έλξης του Πανουκιάμου, την κόκκινη γραμμή της Νατάσης Θεοδωρίδου. Και να πούμε ότι ο Στίβ Λι έχει γράψει και μουσική για τη... Στίβ Λι, ναι, από είναι? Την Αμερική. Αμερικάνος είναι. Ναι, από το Λος Άντζελες και έχει γράψει για την Britney Spears. Οπότε είναι πολύ ευχάριστη εργασία για μένα. Δεν μου λες, είναι και αυτό το δημοσίευμα στην Εσπρέσο. Ναι, ναι. Α, στην Εσπρέσο. Για να την έχω. Φέρουμε, δεν φέρουμε. Για να την έχω. Για πες μας δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί μου έχουν δοθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Μάλιστα έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που αυτά που έχω κάνει τα αποδίδουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το τραγούδι τώρα θα βγει digital single μέσω τιμήνος EMI. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ έτσι φρέσκο, νεανικό, δυνατό, μπιτάτο. Και... Τι θα πει μπιτάτο? Μπιτάτο, έτσι μπιτάτο. Έχει beat, δυνατό ρυθμό. Ναι, ναι, δηλαδή που θα σε κάνει να χορέψεις. Εκείνο το beat που σου χτυπά την καρδιά μέσα. Ακριβώς, μέσα, μέσα, μέσα σε πια. Μ' αρέσει εμένα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα το βάλουμε και στα αγγλικά. Μπορεί και κατά βάθος να μ' αρέσει. Θα έχει ήδη γραφτεί και στα αγγλικά. Ναι. Τώρα το ετοιμάζουμε στο στούντιο και θα το βγάλουμε και στην αγγλική γλώσσα. Ποιες Ελληνίδες και Έλληνες, και το λέω Ελληνίδες και Έλληνες γιατί τώρα πλέον, εντάξει, εσύ θαυμάζεις περισσότερο. Τώρα, να πω ότι... Θαυμάζω πολλούς. Ναι, το πιστεύω, το καταλαβαίνω. Αλλά ποιο είναι κοντά σε σένα περισσότερο? Πιστεύω ότι πιο κοντά σε αυτό που ταιριάζω και αυτό που εύχομαι και εγώ να έχω την επιτυχία και να δουλεύω όσο δουλεύει και αυτή η συγκεκριμένη καλλιτέχνητα είναι η Άννα Βύση, νομίζω. Μου αρέσει πάρα πολύ και από μικρή. Τώρα και από άδο είδος μουσική, ναι, λατρεύω και την κυρία Χάρης Αλεξίου. Γιατί και αυτό το έχουμε και το έντεχνο. Έχω κάνει και συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο και έχουμε πει τραγούδια της κυρίας Αλεξίου και άρεσαν πάρα πολύ. Και η Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Πάρα πολύ η φωνή της, αλλά και η Βύση. Ναι. Το ξέρω δύο διαφορετικά, αλλά τι να κάνω, ναι, δεν μπορώ να χωρίσω και αυτό που... Η μουσική είναι μουσική, δεν το συζητάω. Καμιά φορά λένε, τι σ' αρέσει, λέει, λαϊκή, έντεχνο, όλες οι μουσικές. Δεν μπορώ, εγώ άμα είναι κάτι ωραίο και το τραγούδι είναι... Έτσι, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Και με αγγίζει και η μουσική και ο στίχος. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Η μουσική είναι καλή, τελείως. Ή είναι καλή στο είδος της, ή δεν είναι καλή στο είδος της. Όπως και η Βυζαντινή ακόμα. Ακριβώς. Και η Βυζαντινή έχει ομορφιές. Πάρα πολλές. Άσχετο αν έχει και εκείνο το μονότονο πολλές φορές. Μας όχι, κουράζει. Αυτό δίνει μία άλλη. Ναι, μία άλλη αίσθηση. Ναι, 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 ομορφιά. Εδώ έχω την εφημερίδα, ναι, το ξέρω. Να το δείξουμε. Να το. Αυτό εδώ είναι. Είναι το, η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο στις 9 Ιουνίου. Τώρα, προφεσινή. Ναι. Αυτό εδώ είναι και σε παρομοιάζουν με την ο συνθέτης Στίβεν Λι έγραψε τραγούδι για τη νεαρή τραγουδίστρια και showwoman. Ναι. Αφού συνδυάζομαι το τραγούδι και τη μουσική με το χορό που έχω κάνει και χορό λέει και με το θέατρο. Λέει επάνω αυτή η αγαπητή τηλεθεατές για να το συζητήσουμε, για να το κουτσομπολέψουμε και λίγο. Από την Britney στην Ελένη, λέει η Αλεξανδρή. Είναι σημαντικό πράγμα. Σημαντικό. Και μοιάζεται κιόλας. Ναι. Εσύ είσαι πιο όμορφη, δεν το συζητάμε. Εσύ είσαι πιο όμορφη. Καλά τώρα. Σιγά μη έχουμε την Britney. Η Britney είναι δεύτερο πράγμα μπροστά σε σένα.
Να είστε καλά. Να λέμε και τα... Να μην πενέψουμε το σπίτι μας. Πες να μας πλακώσει πια, λίμωνο. Τι όνειρο έχεις? Όνειρο έχω να συνεχίσω να δουλεύω, να μην χάσω ποτέ τη συγκέντρωσή μου και το πάθος και να φτάσω μέχρι όσο με... όσο αξίζω και όσο μπορώ από... Αλλά δεν αλλάζεις, από τη μουσική. Όχι, δεν μπορώ. Θα μεταφερθείς καθόλου στο θέατρο? Μπορεί, γιατί όχι. Το έχεις και αυτό? Το έχω και αυτό μέσα μου, ναι. Ναι. Από θέατρο τι περισσότερο σου ταιριάζει, έτσι σε τραβάει? Νομίζω ότι τα musical. Τα musical. Επειδή συνδυάζουμε πάρα δηλαδή, πολλά από αυτά που... μέσα και... Έχει και μουσική, χορό και όλα και χορό και όλα αυτά που... Ναι. Που εγώ σε ένα βαθμό τα συνδυάζω αυτά, γι' αυτό και με βγάλανε showwoman. Ναι, ναι, ναι. Στο παιχνίδι, το γιατί λέει. Τα έχω συνδυάσει όλα αυτά. Ναι, ναι. Και παρουσιάζω αυτό που βλέπετε. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, αρχαία τραγωδία, ελληνική τραγωδία, ναι, θα την πλησίαζες? Εννοείται, αφού ανέβασα τη Λύση Στράτη, το Αριστοφάνη. Γιατί... Για πες μας, ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. πάμε, από εκεί που ξεκίνησαν όλα, αφού οι Έλληνες τα έχουν ξεκινήσει όλα, δεν ξεχνάμε ποτέ από εκεί που ήρθαμε και από αυτά που δημιουργήθηκαν στις αρχές. Εμείς άρα δηλαδή είναι στο κύτταρό μας. Εννοείται. Μέσα εδώ, βαθιά. Βαθιά. Και να μην είχε, το καταλάβεις, είναι κάτι που... Είχε επιτυχία η Λύση Στράτη? Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη, έτσι. Μεγάλη επιτυχία. Εκεί έπαιξε κάποιο ρόλο συγκεκριμένο της Λύσης? Εγώ εκεί έκανα τη σκηνοθεσία, και επειδή ήταν πάρα πολύ ευθύνη και δουλειά. Βέβαια. Γιατί ήταν για να το δώσω στους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο να πάρω βαθμό. Α, ήταν εξετάσεις? Ναι, εξετάσεις ήταν για μένα. Αλλά στην ΕΦΕΛ έχω παίξει πολλούς ρόλους. Έχω κάνει και στο Πανεπιστήμιο άλλους ρόλους musical, στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά. Και σε τρεις γλώσσες. Στη φωνή έχεις ακολουθήσει και μαθήματα, βεβαίως. Παρακολουθήσει μαθήματα έχεις? Εννοείται. Γιατί χωρίς μαθήματα... Εκεί ξεκίνησα, παρακολούθησα τα μαθήματα. Ναι. Μετά τέλειωσα κι εγώ. Έγινα καθηγήτρια. Δίδασκα 5 όλα χρόνια. Αυτά, δηλαδή, και όλα αυτά. Τα έχεις διδαχθεί. Την αναπνοή σου, το ρυθμό, το ένα, ακριβώς, το άλλο, ξέρω. Γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε, ναι, το ταλέντο και πάμε και μπράβο, φύγαμε. Και φύγαμε, ναι. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε πώς να το βελτιώσουμε, να το δουλέψουμε, να το καλλιεργήσουμε για να βγει κάτι όμορφο και σωστό, για να μην να προσέχουμε κιόλας, για να μην κάνουμε και καμιά ζημιά. Βέβαια. Είναι και αυτό. Μπορεί να κάνεις μια ζημιά στις φωνητικές χορδές, στα θέματα και μετά να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακριβώς. Όπως τώρα που έχουμε ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και έχουν τον προπονητή και τρέχουν. Άμα δεν τρέξεις τα τόσα χιλιόμετρα ο ποδοσφαιριστής την ημέρα και κάτσει, εμείς ξεχνάμε. Τελείωσε. Το σώμα ξέχασε. Έτσι είναι. Το ίδιο πάει και με τη φωνή. Άμα δεν το συνεχίσουμε, θα ξεχάσει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και όχι μόνο να ξεχάσει, να βελτιωθεί και να σταθεροποιηθεί και να γίνει και καλύτερο. Ποιο κοινό περισσότερο επηρεάζεις με την παρουσία σου? Τι έχεις καταλάβει? Εγώ αυτό που νόμιζα, ναι, δεν ήταν τελικά αυτό που έγινε. Γιατί μέσω του παιχνίδι και μέσω του X Factor είχα πάρα πολλά παιδιά από μικρή ηλικία, από 9-10 χρονών και πιο μικρά. Και η νεολαία στην εφηβεία, 17-18 χρονών και στα 20, και να μου στέλνουν και μηνύματα ότι και η μαμά μου σε λαντρεύει και η μαμά μου σε ψήφισε. Α, δηλαδή και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Που δεν το περίμενα εγώ αυτό, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν το περίμενα καθόλου. Εσύ παίρνεις, δηλαδή έχεις επικοινωνία με το κοινό σου, ας το πούμε έτσι? Πάντα, αυτό το κοινό μέσα είναι από το πιο μέσα σημαντικό. Μέσα από το Facebook. Ναι. Πώς μπορεί να σε βρει κάποιος, ας πούμε, να σου γράψει μια... Θα πατήσει το όνομά μου, Ελένη Αλεξανδρή, θα βγει το προφίλ, θα μου κάνουν αίτηση τυχεία, όπως είναι κάποιοι. Ναι, 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 ναι. Και μιλάμε από εκεί. Και από εκεί μπορούν να μάθουν και τι κάνω, πού βρίσκομαι, τα βήματά μου. Ανεβάζουμε και συνεντεύξεις και διάφορα που έχουν κάνει. Έχουν βγάλει τώρα και φωτογραφίες από το βίντεο κλιπ στο ΜΑΤ.